Στο απόγευμα, είχαμε νέα ανακοίνωση των δικηγόρων των δύο μοραχών, η οποία φέρνει στο φω νέα στοιχεία, που κατά του ίδιου ανατρέπουν τα δεδομένα τη υπόθεση ο Ευάγγελο. Αγαπείο, εδώ κοντά μου να μα πει περισσότερα. Ευάγγελε. Ουσιαστικά, η μιλία: το υλικό δεν αφορά, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δικηγόρων, του δύο Αρχιμαντρίτε, προ του οποίου η Ιερά Σύνοδο προσάπτει ηθικά κολάσιμε πράξει, αλλά δύο άλλου μοναχού, οι οποίοι διαμένουν στην μονή και έπεσαν, σύμφωνα με του δικηγόρου, θύματα σεξουαλική παρενόχληση. Θήτη, ένα κληρικό Αρχιμαντρίτη και αυτό, ο οποίο διαβιούσε και λειτουργούσε στην μονή μέχρι πρώτη. Πριν να δούμε τι λεπτομέρειε αυτού, αυτή τη υπόθεση. Πάμε να δούμε αυτού για την ανακοίνωση ναι. που εξέδωσαν α, οι δικηγόροι. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ενημερώνουμε ότι τα όσα σκανδαλοθυρικώ έχουν δει το φω τη δημοσιότητα περί ρο σκανδάλων και την διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων παραπτωμάτων δεν σχετίζονται με του πελάτε μα και αφορούν άλλο κληρικό, Αρχιμανδρίτη, που διετέλεσε μέρο τη ιερά μονή Οσίου Αβακούμ. Α, συνεχίζουν λέγοντα ότι το γραφείο μα επίση εκπροσωπεί του παραπονούμενου θύματα σεξουαλική κακοποίηση. Από τον προαναφερόμενο κληρικό και έχουμε ενημερώσει την Ιερά Σύνοδο mm -hmm. για τα πιο πάνω. Οι πληροφορίες μας σε μιλία λένε ότι πρόκειται για Αρχιμαντρίτη, αυτός που φέρεται στην ανακοίνωση ω Οθήτη, ο οποίο ε, μέχρι πριν από τα Χριστούγεννα ζούσε στην Ιερά Μονή του Οσίου ε, Αβακούμ. Και όταν οι κάτοικοι ρώτησαν αφού είχε εξαφανιστεί πού είχε πάει, η απάντηση που έλαβαν από τους πατέρες του μοναστηριού ήταν ότι ο ίδιος ο Μητροπολίτη Ισαία τον είχε στείλει σε άλλε εκκλησίε τη περιφέρεια Μασού για να αναπληρώσει κάποιου ιερεί εκκλησίες που το είχαν ανάγκη. Η τα υπόθεσης, υπόθεση. ευχαριστώ, Ευάγγελα, σε χαιρετώ.